Στον χώρο της εκπαίδευσης τώρα, τον δρόμο της επιτυχίας δείχνει εδώ και 25 χρόνια το μουσικό σχολείο της Παλίνης. Το 95% των μαθητών του πετυχαίνουν κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απόφοιτοι του σχολείου κερδίζουν θέσεις στις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο. Σε αυτό το σχολείο η μουσική δεν σταματά ποτέ. Σε αυτό το σχολείο το μάθημα είναι ευχαρίστηση και η διδασκαλία τις περισσότερες φορές εξελίσσεται σε μια μεγάλη γιορτή. Είναι το πρώτο μουσικό γυμνάσιο και λύκειο της χώρας. Ένα πρότυπο δημόσιο σχολείο στην Παλίνη που κλείνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με μια μεγάλη εκδήλωση. Το 95% των μαθητών πετυχαίνουν κάθε χρόνο στις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ η πλειοψηφία των παιδιών, όπως η Σοφία, είναι αριστούχη. Τα διαλύματα, βγάζουμε τις κιθάρες, το κοντραμπάσο κάποιος άλλος και παίζουμε, τραγουδάμε. Δεν μπορούμε να έχει τα άλλα σχολεία που δεν έχουν καθόλου μουσική και όλη μέρα μαθηματικά, φυσική, που και αυτά χρειάζονται φυσικά. Αλλά χρειάζεται και τέχνη, νομίζω. Ένα παιδί στην παιδεία του, καθώς μεγαλώνει, πρέπει να έχει μια ευρύτερη γνώση και όχι απλά αυτό που μας διδάσκουν στα απλά σχολεία. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια φοβερή εμπειρία και προσφέρει πολλά. Από το σχολείο της Παλίνης έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα 2.000 μαθητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται πλέον σε ορχήστρες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Μαζί με τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, οι μαθητές στο Μουσικό Σχολείο διδάσκονται περίπου 40 με 50 διαφορετικά όργανα σύγχρονης ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Δεν υπάρχει μουσική σκηνή στην Αθήνα που όταν την επισκεφθεί κανείς δεν θα έχει κάποιο μουσικό απόφοιτο του Μουσικού Σχολείου. Δεν έχουμε φαινόμενα παραβατικότητας και έχουμε μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση με τους μαθητές μας. Παίζω γύρω στη μία ώρα βιολί την ημέρα, αλλά παίζω και 3-1 ώρα πιάνο και τα μαθήματα του σχολείου είναι πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός και να ξεχωρίσεις μέσα από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλιώς δεν θα έχεις μέλλον. Εγώ ασχολήθηκα με τη μουσική, δηλαδή γενικά η οικογένειά μου έχει ένα μουσικό υπόβαθρο. Κλειστά παίζω και αυτό θέλω να σπουδάσω. Η εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο γίνεται κατόπιν εξετάσεων. Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας επιλέγει τα παιδιά που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στη μουσική. Οι προσφερόμενες θέσεις είναι μόλις 80, ενώ οι αιτήσεις κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 300. Στο σχολείο αυτό τα παιδιά μένουν διπλάσιο χρόνο από ό,τι μένει ένα άλλο παιδί σε ένα κοινό σχολείο. Είναι απαραίτητη λοιπόν η σύντηση των παιδιών που δεν την έχουμε πια. Οι μουσικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 25 χρόνων του Σχολείου Παλίνης αλλά και του θεσμού των μουσικών σχολείων στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Εκτός συνόρων και πάλι και...